Μια εβδομάδα τώρα μετά τι ευρωεκλογέ ανοίγει το θέμα τη προεδρική εκλογή με την αξιωματική αντιπολίτευση να αποκλείει την οποιαδήποτε συζήτηση για τη στήριξη του προσώπου που θα προτείνει η κυβέρνηση για την Προεδρία τη Δημοκρατία. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Γιώργου Κατρούγκαλου, ευρωβουλευτή των ΣΥΡΙΖΑ, στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και την εκπομπή κύριο Κομεδράση, ότι ακόμα και το Θεό τον ίδιο να προτείνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συνενέσει. Στην κυβέρνηση πάντω ήδη μελετούν ευρύτερε συνεργασίε και συνενέσει με στόχο τη 180 ψήφου που απαιτούνται ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο Ούτε μία εβδομάδα μετά τι ευρωεκλογέ ανοίγει διάπλατα το μέτωπο τη εκλογή Προέδρου τη Δημοκρατία. Με τα κομματικά επιτελεία να προσταφερούν έδρε, βουλευτέ και ψήφου. Για να εκλεγεί Πρόεδρο τη Δημοκρατία απαιτούνται τουλάχιστον 180 βουλευτέ. Ή αλλιώ χρειάζονται 121 για να μην εκλεγεί και να προκηρυχθούν εθνικέ εκλογέ. Κατά πάσα πιθανότητα, η κυβερνητική πλειοψηφία θα αριθμεί το φθινόπωρο 155 βουλευτέ. 126 έδρε τη Νέα Δημοκρατία, συνυπολογίζοντα τον πρώτο επιλαχόντα στη θέση του νέου Δημάρχου Λαμία και 29 του Πασόκ με τον Ανδρέα Λοβέρδο και τον Χρήστο Αϊδόνη. Αρκούν 25 για να συνεχίσει η χώρα να πορεύεται χωρί να έχουμε αστάθεια πολιτική και χωρί να μπούμε σε περιπέτεια. Από την άλλη, 99 βουλευτέ έχουν ξεκαθαρίσει πω δεν πρόκειται να υπερψηφίσουν την επιλογή τη κυβέρνηση για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Είναι οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, τη Χρυσή Αυγή και του Κομμουνιστικού Κόμματο. Όποιο και αν την Άγη άλλη πλευρά. Πάντες. Ο Θεό και οι Άγιοι Πάντε. Για τον απλό λόγο ότι αυτό που θεωρούμε αναγκαίο είναι να σταματήσει η εφαρμογή αυτών των καταστροφικών πολιτικών που διαλύουν την κοινωνία και τον τόπο. Για να εκλεγεί επομένω πρόεδρο τη Δημοκρατία από την παρούσα Βουλή, χρειάζονται άλλοι 25 βουλευτές που θα στηρίξουν την πρόταση της κυβέρνησης. Ενώ αυτοί που επιθυμούν την προσφυγή στις κάλπες χρειάζονται 22 ακόμα βουλευτές. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε ο Σαμαράς με τον πρόεδρο Στεφανόπουλο. Δηλαδή δεν θα σώσουμε την κυβέρνηση. Παιχνίδια εμείς με τον ελληνικό λαό για να διατηρήσουμε μια κυβέρνηση εμέσως δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ. Μπορεί να προκαλεί εντύπωση, αλλά την αποφασιστική ψήφο για το αν η χώρα θα πάει σε εκλογέ ή θα συνεχίσει η παρούσα κυβέρνηση με νεοεκλεγέντα πρόεδρο τη Δημοκρατία θα τη δώσουν τα κόμματα με του λιγότερου βουλευτέ και που είδαν την εκλογική του δύναμη να καταραίει στι πρόσφατε ευρωεκλογέ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνε με 14 έδρε, η Δημοκρατική Αριστερά με επίση 14 και 18 ανεξάρτητοι βουλευτέ θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον τη χώρα. Και όπω ήταν αναμενόμενο, μεγάλοι και μικροί άρχισαν τα παζάρια. Προσωπικά δεν εκχωρώ την ψήφο μου στην εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ή σε οποιαδήποτε άλλη σοβαρή επιλογή σε οποιονδήποτε για να τη διαπραγματευτεί με οποιονδήποτε. Θα αρχίσω ένα χρονικό διάστημα, ανάλογα με το πότε θα προβλεφτεί ότι θα υπάρξει αυτή η περίσταση. Και θα αρχίσω να συνομιλώ μαζί τους, να καταλήξω τι θέλουν οι ψηφοφόροι μου, έτσι δι αυτό να μεταφέρω την άποψή τους. Και μπορεί η θητεία του Καρολου Παπούλια να λύγει το Μάρτιο του 2015. Πολλοί εκτιμούν ωστόσο πω η εκλογή του Προέδρου θα έχει ξεκαθαρίσει μέσα στο φθινόπωρο. Σύνδεσσα με τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο. Πρόδρομο, πώ είναι λίγο πρόορη αυτή η συζήτηση, μια και γνωρίζουμε ότι α, όλα αυτά θα γίνουν το Μάρτιο του 2015. Η συζήτηση ενδεχομένω να είναι πρόορη. Σε κάθε περίπτωση όμω, Εύα έχει ξεκινήσει. Και έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που ο κύριο Τσίπρα πήγε στο προεδρικό μέγαρο στον Κάρολο Παπούλια πριν από λίγε ημέρε και εκεί στι δηλώσει του έξω είχε θέση. Ζήτημα για την κυβέρνηση ότι δεν έχει το δικαίωμα, βάσει των ποσοστών των ευρωεκλογών, να θέσει ζήτημα για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, να εκλέξει νέο πρόεδρο τη Δημοκρατία. ήδη στην Κουμουνδούρου ζήτησαν και από την Δημοκρατική Αριστερά, αλλά και από του ανεξάρτητου Έλληνε, να ξεκαθαρίσουν από νωρί ποια θα είναι η θέση του. Και όπω είδαμε και στο βίντεο που ετοίμασε ο Τίμο Παπαδόπουλο, ο Πάνο Καμένο ξεκαθάρισε ήδη την θέση του ότι δεν πρόκειται να στηρίξει οποιαδήποτε επιλογή uh -huh. της κυβέρνησης. Το ερώτημα τώρα, πρόεδρο, είναι αν βγαίνουν οι αριθμοί, δηλαδή αν μπορεί η κυβέρνηση με τις παρούσες συνθήκες να συγκεντρώσει τις 180 ψήφους που απαιτούνται για την εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Στην κυβέρνηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, Εύα, λένε ότι είναι πρόορη όλη αυτή η συζήτηση, είναι πολύ νωρί. Ε, για να δουν κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Αυτό που προέχει στην χώρα είναι η σταθερότητα. Όπω μα έλεγαν νωρίτερα συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί αυτό το ζήτημα τώρα με τον πρόεδρο τη Δημοκρατίας προκειμένου να φέρει μια διαρκή αναταραχή στη χώρα, να δημιουργεί προβλήματα που δεν οδηγούν πουθενά. Ωστόσο, πρέπει να σου πω πάντω, στου σχεδιασμού και του Πρωθυπουργού, αλλά και των συνεργατών του, σιγά σιγά. Ε, μπαίνει το θέμα του Προέδρου και ουσιαστικά ε, θα αναζητήσουν ευρύτερε συμμαχίε και μεγαλύτερε συνενέσει mm -hmm. προκειμένου να συγκεντρωθούν οι 180 ψήφοι ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα στο ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Πρόεδρο, με να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε στα φορολογικά τώρα, να